Στα τέλη του 2018, έπειτα από παρέμβαση του τότε Δημάρχου Ήλιδας και σημερινού Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, ο Δήμος Ήλιδας απέκτησε με την αρρωγή μη κυβερνητικής οργάνωσης Γάλλων Φαρμακοποιών ένα υπερσύγχρονο και εξοπλισμένο στενοφόρο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των διακομιδών εντός του Δήμου. Μέσω της κυρίας Λιβαδίτη, μία συντοπίτησάς μας από το κάστρο της Χιλίνης, που με είχε φέρει σε επαφή, δώρησαν κάποια πράγματα στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και συγκεκριμένα μια νταλίκα, επαναλαμβάνω, ιατροφαρμακευτικό υλικό και ένα ασθενοφόρο. Ο Δήμος, όπως γνωρίζετε, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του ασθενοφόρου, δεν έχει τέτοια υπηρεσία, ούτε γιατρούς, ούτε μπορεί να κάνει διακομιδές. Γι' αυτό το παραλάβαμε εμείς από τη ΜΚΟ των Φαρμακοποιών της Γαλλίας και αμέσως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το παραχωρήσαμε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδος. Από τότε μέχρι και σήμερα την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής τον Μάιο του 2019 ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες ενεργείες και αποφάσεις να παραχωρηθεί στο ΕΚΑΒ ή το νοσοκομείο Αμαλιάδας για την υγειονομική κάλυψη της περιοχής. Με ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος ότι στο αμαξοστάσιο του Δήμου βρέθηκε εγκατελειμμένο το ασθενοφόρο σε ένα χώρο εκτός υπαίθριο, όπου τα φώτα είχαν ξεπεράσει το ασθενοφόρο, γιατί δεν μπόρεσαν να εκτελονίσουν το ασθενοφόρο και έμενε 4 χρόνια σε αχρησία. Η μέχρι πρότινος Δημοτική Αρχή, αντί να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, άφησε το ασθενοφόρο μάρκας Peugeot Expert να σαπίζει. Εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση και να σημειωθεί πως παραμένει κατάλληλα εξοπλισμένο για να καλύψει άμεσα τις ανάγκες. Το έθεσε σε λειτουργία και άμεσα θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες να μπορέσουμε να το εκτελονίσουμε, να το δώσουμε και πάλι στο ΕΚΑΒ, για να εξυπηρετούνται οι δημότες του Δήμου Ήλιδας σε κατ' επέκταση και του νομού Ηλίας. Πλήθηκε, καθαρίστηκε, προκειμένου μέσα στο επόμενο διάστημα να ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την χορήγηση των ελληνικών πινακίδων και στη συνέχεια να παραχωρηθεί, όπως προβλέπεται, έστω και με καθυστέρηση 4 ετών, για την κάλυψη των αναγκών απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου Ήλιδας. Λυπάμαι που για 4 χρόνια ένα ασθενοφόρο δεν μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία και να εξυπηρετεί τους δημότες. Θεωρώ ότι κάπου ολιγορήσαμε σαν Δήμος, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δηλαδή, αν δεν μπορούσε να εκτελονιστεί, θα μπορούσε να επιστραφεί, να παραχωρηθεί πάλι σε αυτούς που μας το έδωσαν, να το δώσουν κάπου αλλού που θα μπορούσαν να το θέσουν σε λειτουργία.